Την επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και οι γονείς έχουν μπει σε αγώνα δρόμου για αναζήτηση στέγης για όσους περνούν σε σχολές της περιφέρειας. Οι τιμές των ενοικίων καταγράφουν μια τεράστια, όσο και παράλογη αύξηση, λόγω κυρίως των μισθώσεων μέσω Airbnb. Έχω φίλους που δώσανε φέτος πανελλήνιες, περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα και αυτό που φοβούνται είναι μην περάσουν στην επαρχία, το ενίκιο θα είναι πολύ ακριβό. Κρύος υδρότας λούζει πολλούς γονείς. Ψάχνουν ήδη σπίτι για τα παιδιά τους και ας μην έχουν βγει οι βάσεις, προκειμένου να βρουν κάτι οικονομικό. Είμαι από Πύργο, μένω ήδη Αθήνα και εδώ και ένα μήνα τώρα ψάχνω για κάτι καλύτερο, αλλά δεν βρίσκω. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές. Δεν νομίζω ότι αξίζει να δώσω 300 ευρώ για ένα σπίτι το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό. Το Κουκάκι, επειδή βρίσκεται κοντά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αποτελούσε διαχρονικά την πρώτη επιλογή φοιτητών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος της Λεωφόρου Συγκρού. Όχι όμως πλέον, αφού το μέσο μηνιαίο ενίκιο για ένα διάρρη κυμαίνεται στα 450 έως 750 ευρώ από 420 έως 500 ευρώ πέρυσι. Οι περιοχές επίσης πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ φοιτητές για να νοικιάσουν να κινηθούν, το Κουκάκι, το Μέτς, η Καλυθέα, η Καλαμάτα, τα Χανιά, η Ρόδος, το Ηράκλειο. Πολλοί φοιτητές όσον αφορά την Αθήνα θα επιλέξουν όμορφες περιοχές του κέντρου, όπως είναι η Κυψέλη, το Γουδί και τα Πατήσια. Στο Μέτς, στην ψυχή του Airbnb, το ενίκιο για μια επιπλωμένη γκαρσονιέρα διαμορφώνεται σε 300 με 550 ευρώ και για ένα διάρρη στα 600 ευρώ. Στο Γουδί, οι τιμές για μια γκαρσονιέρα κυμαίνονται από 280 με 320 ευρώ και στα Πατήσια από 170 έως 250 ευρώ. Δυστυχώς και